Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Παρασαβίδη, τον προπονητή του Ολυμπιακού, και τον Στέφανο Μιχαηλίδη, το πίβοτ της ομάδας του Πειραιά, να μας κάνουν το σχόλιο τους για τη σημερινή του Ολυμπιακού με 29-28 στην έδρα των Βρυλισσίων. Γιώργο, αν είναι εύκολο ένα σχόλιο από σένα. Εντάξει, το σημαντικό τώρα είναι ότι πήραμε τους δύο βαθμούς. Προφυλάξαμε κάποιους παίχτες μέχρι το παιχνίδι του Σαββάτου. Θέλαμε να έχει έρθει πιο εύκολο το παιχνίδι, δεν γίνεται πάντα. Τα Βρυλισσία έκαναν ένα καλό αγώνα, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Τώρα εμείς επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχει πληροφορηθεί στο ντέρμπι που έγινε νωρίτερα. Πάω πια, κάτι ήρθαν ισόπαλοι. Αυτό θεωρείτε ότι βολεύει τα πλάνα σας για να πάρετε την πρώτη θέση ή δεν σας αφορά στην παρούσα φάση? Αυτή τη στιγμή έχουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο δεν κρίνει την πρώτη θέση ακόμα, είναι νωρίς. Πρέπει να κρίνουμε το παιχνίδι του Σαββάτου και να ασχοληθούμε με την πρώτη θέση. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ κατανοητό. Στέφανε, και ένα σχόλιο από σένα. Ναι. Όντως, αντιμετωπίσαμε την ομάδα του Βρυλισσίων. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική και συγχαρητήρια και στα παιδιά που δώσαμε το καλύτερο σε αυτό. Εμείς, απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι φανήκαμε καλοί στο σημερινό μάτς. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε δύο πόντους, κρατάμε δύο βαθμούς. Πάμε, όπως είπε και ο κόουτς, για το παιχνίδι του Σαββάτου. Ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Πρέπει να πάρουμε τη νίκη. Είχαμε διάφορους τραυματισμούς. Θέλω να προφυλάξουμε και παίκτες. Οπότε προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου. Θεωρείς εκτός από το rotation που επέλεξε ο Γιώργος Χαραζαβίδης να κάνει, ότι σε κάποια φάση του αγώνα χαλαρώσουν, να πήρατε διαφορά 6 τέρματα και αφήσετε τα παιδιά να μπουν πάλι στο παιχνίδι? Δεν ξέρω αν το θέμα χαλάρωσης ή θέμα συγκέντρωσης πιο πολύ, ότι χάσαμε κάποια σουτ, κάποια σφυρίγματα για μένα αμφιλεγόμενα θα πω, που μας χάλασαν συγκέντρωση. Εντάξει, παρόλα αυτά όπως ξέραμε πριν, πήραμε δύο βαθμούς, αυτό είναι το σημαντικό εν τέλει. Το πρωτάθλημα φαίνεται ότι δεν θα είναι εύκολο φέτος, όλες οι ομάδες είναι βελτιωμένες. Παίρνουμε δύο βαθμούς και προχωράμε. Σε ευχαριστώ. Να απολογηθώ και να γυρίσω λίγο στον Γιώργο για μια ερώτηση εκτός πρωταθλήματος. Κλήρωση με τη Βάκερ Τουν, 3-4 Δεκεμβρίου το πρώτο μάτς. Έχεις προλάβει καθόλου να δεις τους Ελβετούς, γιατί είναι και τα μάτς συνεχόμενα, ή να έχεις μια εκτίμηση αν είναι φαβορί Ολυμπιακός ή Βάκερ? Κάποιες πρώτες πληροφορίες που έχουμε, ακόμα δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Έχουμε βρει τα βίντεο τους, μετά τον ΠΑΟΚ και το δράμα και το Ολυμπιακό, που θα ασχοληθούμε με αυτό. Με το δεδομένο ότι ήμασταν στους ισχυρούς, θεωρείται μια κακή κλήρωση. Θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο ότι δεν νομίζω ότι η Βάκερ είναι καλύτερη από εμάς. Το αν είμαστε εμείς καλύτεροι θα πρέπει να το αποδείξουμε. Και το δεύτερο ότι εμένα που μου άρεσε, ήθελα ένα δυνατό παιχνίδι. Νομίζω έτσι κι αλλιώς για να πας μακριά στην Ευρώπη πρέπει να κερδίσεις τις δυνατές ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε.